Στον Παναθηναϊκό έχουν πέσει οι πανηγυρικοί τόνοι από την μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι αιωνίων της Κυριακής στο Φάληρο και στην προπόνηση της Τετάρτης. Ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα η Γέντβα και Σέγκεφελτ, καθώς και θεραπεία ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι. Την ίδια ώρα οι διεθνείς με την Εθνική Σλοβενίας, Σπόραρ, Βέρμπιτς και Τσέριν, έλειψαν καθώς έχουν ήδη ενσωματωθεί με την αποστολή του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος. Στον Παναθηναϊκό εντείνεται η φημολογία περί νέου συμβολαίου στον Φώτη Ιωαννίδη με αυξημένες αποδοχές. Ο Ιωαννίδης είχε μέχρι το περσινό καλοκαίρι ετήσιο συμβόλαιο 100.000 ευρώ και μετά την αναπροσαρμογή το ποσό αυτό ανέβηκε στα 400 περίπου 50 χιλιάρικα ετησίως. Τέλος, κανένα σχόλιο δεν έχει υπάρξει στον Παναθηναϊκό μετά τις τελευταίες πληροφορίες που λένε ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον Άρη στο Πανθεσσαλικό θα έχει μόνο 4.000 φιλάθλους, με το Ολυμπιακό στάδιο να παραμένει ακόμα ως μια πιθανή επιλογή.